εστιάζουμε την εκπαίδευση και τη μάθηση των παιδιών. Των παιδιών όλου του κόσμου όμως, όχι μόνο για τα παιδιά της Ελλάδας. Το 2000 η ηγέτες όλων των κρατών υπέγραψαν συνθήκη εκπαίδευσης για όλους και δεσμεύτηκαν πως όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση μέχρι το 2015. Συμμετέχουμε στην εκστρατεία για την εκπαίδευση γιατί η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι δικαίωμα όλων των παιδιών σε όλο τον κόσμο. We send the children of the South the message that we care. Όταν θα τα μαζέψουμε όλα αυτά τα μηνύματα που γράψατε από όλα τα σχολεία, εμείς θα τα πάμε στους ηγέτες για να τους ζητήσουμε ότι πρέπει να κάνετε πραγματικότητα όλα τα δικαιώματα των παιδιών να ισχύουν παντού. Όλα τα παιδιά δηλαδή να μπορούν να έχουν φαγητό, να μπορούν να έχουν τροφή, να μπορούν να έχουν εκπαίδευση. Ελευθερία για όλα τα παιδιά του κόσμου. Somebody has to care about these children because we were children too. It isn't right to steal their rights. Όλη η γη ήταν 100 άνθρωποι, με τις αναλογίες που υπάρχουν σήμερα. Τότε, 50 θα ήταν υποσυντισμένοι, 70 δεν θα γνώριζαν γραφή και ανάγνωση και ένας, και μόνο ένας, θα ήταν απόφυτος ανώτερης σχολής. Ένα στα δύο παιδιά στην Αφρική δεν συμπληρώνουν ποτέ 5 χρόνια βασικής εκπαίδευσης που αποτελεί το ελάχιστο για την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων. Ανάγνωση, γραφή, απλά μαθηματικά. Άλλαξε τον κόσμο. Το έχει ανάγκη. 69 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Τα περισσότερα παιδιά που στερούνται το δικαίωμα στη μάθηση είναι κορίτσια. Αν το δείξει ανάγνωση και γραφή, δεν ανήκει στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Τα απαραίτητα είναι να έχουν ρούχα, τροφή και νερό, να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να μην ζουν στη φτώχεια για πάντα. Με λένε Ζαΐρα και είμαι από την Ινδονησία. Ζηλεύω τον αδελφό μου που πάει σχολείο ενώ εγώ πρέπει να βοηθάω τη μητέρα μου στο σπίτι. Είμαι η Ζούκη από το Παγκλαντές και θέλω επιτέλους να αφήσω τα εργαλεία για να πιάσω τα βιβλία. Είμαι τα παιδιά όλου του κόσμου και διεκδικώ το δικαίωμά μας σε μια ποιοτική ζωή. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνόπολης είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Φέτος καταφέραμε να εμπλακούν τα παιδιά σε πολλές δραστηριότητες και να εμπλέξουμε και μαθητές από το γειτονικό νηπιαγωγείο, το 17ο νηπιαγωγείο Ηλίουπολης, και να πάρουν συνέντευξη από μαθητές της πρώτης και της δευτέρας τάξης για τις ευχάριστες στιγμές στο νηπιαγωγείο και τι τους πρόσφερε η φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έρχεσαι κάθε μέρα στο σχολείο? Για να γνωρίζω καινούριους φίλους, για να παίζω, να κάνω χειροτεχνίες. Έμαθα να δημιουργώ και να συνεργάζομαι με άλλα παιδιά στο παιδικό σταθμό. Ακόμα μάθαμε να τρώμε υγιεινά και σωστά. Εγώ έμαθα να δίνω τα καρδάνια μου. When we were in kindergarten, we used to make castles with the mud in the playground, play soccer, learn how to dance Greek folklore for the school play, throw birthday parties, slide down the slide, draw and paint, rehearse for the school play. We are fun! Για περαιτέρω πληροφορίες, θα μπούμε μέσα στη βιβλιοθήκη και θα ρωτήσουμε αποκλειστικά τα παιδιά για να μας εκφράσουν τις στόχους και τις ιδέες όπου έχουν. Τα
κατασκευή είναι μια ιδέα των παιδιών της 5ης και της 3ης Δημοτικού και αποφασίσαμε πάνω σε ένα δέντρο να απεικονίσουμε τα αίτια, τα αποτελέσματα και τις λύσεις για την έλλειψη της εκπαίδευσης για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Οι ρίζες είναι αιτία ενός προβλήματος. Ο κορμός είναι το αποτέλεσμα και τα φύλλα είναι οι λύσεις. Θα σας παρουσιάσουμε τη μίνι έκθεση φωτογραφίας που έχει ετοιμάσει ένα τμήμα της 5ης Δημοτικού και η δασκάλα του, η κυρία Βιουκαμπέλ. Έχει ως τίτλο «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση». Θα έχουμε δικαίωμα να πηγαίνουμε σχολείο. Ναι. Να ξεκουραζόμαστε. Να παίζουμε. Τι είναι η εκπαίδευση? Ένα πάρα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα να μας αφούνε, να πούνε τη γνώμη μας. Στην αγάπη, στην κροτίδα, έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου δικαίωμα στην ελπίδα. Βρισκόμαστε στη σχολή Χατζίβεϊ. Το νηπιαγωγείο μας και το δημοτικό μας συμμετέχει φέτος στην παγκόσμια δράση για την εκπαίδευση. Δράσεις των παιδιών νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι πραγματικά. Και όλα αυτά που σήμερα είδαμε να μην μείνουν μια σχολική γιορτή σε εισαγωγικά, αλλά να είναι ένα αληθινό μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους που θα πάρουν τις αποφάσεις. Και το πιο σημαντικό από όλα, ότι όλα αυτά, οι κατασκευές, οι φωτογραφίες, τα πανό, οι ζωγραφιές, είναι όλα σκέψεις των παιδιών, προβληματισμοί των παιδιών από τόσο μικρή ηλικία για το μέλλον που ακολουθεί. All the children have a right to food, health, life and education. Δεν πάνε σχολείο διότι δεν έχουν λεφτά. Και είναι πολύ φτωχά και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση που μαθαίνετε τέτοια πράγματα εδώ και αν και είστε μικρά, έχετε τόσες μεγάλες θέσεις στο μυαλό σας. Μια κραυγή αγωνίας προς εμάς τους μεγάλους να αγωνιούμε και να προσπαθούμε να έχετε εσείς μια σωστή και καλή ζωή. Με δικαιώματα και με δυνατότητες. Η ActionAid υποστηρίζει έναν σκοπό υπέρ της ανθρωπιάς. Εγώ συμμετείχα στην παράσταση γιατί ίσως νιώθω τύψεις. Νιώθω τύψεις που εγώ ζω στον όμορφο κόσμο μου, ενώ οι άλλοι πεινούν και πεθαίνουν. Είναι μια σπουδαία οργάνωση και πρέπει να την υποστηρίξουμε όλοι. Είναι στο χέρι μας, πιστεύω. Γιατί είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο. Και αυτό κάνουμε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι, να αγαπάς και να νοιάζεσαι για όλους. Όχι άλλο, αναλφάβω τα παιδιά, με ήχορες όμοιρο. Αφήνουμε στην άνοια και την δυστυχία, χωρίς φτώχεια και αδικία. Ναι, στην αλήθεια. Γεννά ελευθερία. Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Για τα παιδιά μου του κόσμου.